Στο γήπεδο Τυμπακίου, ο ΑΟΤ φιλοξένησε τον Ρούβα με τους γηπεδούχους να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, αλλά τους φιλοξενούμενους να δείχνουν από νωρίς τις διαθέσεις τους, έχοντας ευκαιρία με τον Απλαδά. Ο ΑΟΤ είχε την εδαφική υπεροχή και δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρίες με Χαϊντίνη, Μεϊρέλες και Μεταξάκη, αλλά ο Ρούβας κατάφερε να κρατήσει το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε παιχνίδι με καλύτερο ρυθμό. Στο 52 μετά από φάουλ του Κουρουθιανάκη, ο Δουλγεράκης έστειλε από κοντά out την μπαλά. Στο 54 ο Ρούβας έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί με τον Πυρουνάκη να βγάζει τέτα-τέτ τον Χριστοφοράκη, με την μπάλα στο σούτ του τελευταίου να χτυπά στο κάθετο δοκάρι και να περνά παράλληλα από την εστία. Στο 60 υποδείχθηκε φάουλ για χέρι του Απλαδά με κατέρωθεν διαμαρτυρίες, τον ΑΟΤ να ζητά πέναλτι και τον Ρούβα να διαμαρτύρεται ότι το χέρι ήταν ακούσιο. Μετά την εκτέλεση του Μεταξάκη στο τείχος, η μπάλα στρώθηκε στον Μάρκο Μεϊρέλες και εκείνος με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκόρ για τον ΑΟΤ. Μετά τον γκολ του Πορτογάλου Μέσου, ο Ρούβας είχε δύο ευκαιρίες με Χριστοδούλου και Πυρουνάκη σε στατικές φάσεις με εκτελεστή τον Ανογιαννάκη, απειλώντας για την ισοφάριση, με το 1-0 να είναι το τελικό σκόρ στον Τυμπακή. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας μου για το πάθος που έδειξαν. Με τέτοιες εμφανίσεις πρέπει να συνεχίσουμε τη χρονιά μας. Θεωρώ όμως ότι το γκολ του Τυμπακίου προέρχεται από μια φάση που δεν είναι φάουλ, ένα χέρι το οποίο είναι σε φυσική θέση. Η ομάδα μας, το έχω ξαναπεί και δεν ξέρω γιατί σχολιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, έχουμε πει ότι πάμε για τίτλο, άσχετα ότι φαβορί είναι ο Ηρόδοτος. Τώρα, το τι λένε αυτοί δεν με αφορά. Εμείς κοιτάμε Κυριακή με Κυριακή, έχουμε μια καλή ομάδα. Ο ΑΟΤ έχω πει ότι πρέπει να πρωταγωνιστεί και θα το κάνει.